Λέω για να τελειώνουμε ότι σε έναν χώρο στον οποίο προβλέπεται να γίνει ένα πάρκο 220 στρεμμάτων, αποφασίζεται να χτιστεί το γήπεδο, αποφασίζεται να χτιστεί ένα πολυλειτουργικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων και το μόλι του κυρίου Βοβού, που σημαίνει πάρκο ΙΟΚ. Και ακριβώς απέναντι, επειδή είπατε για την οικονομική ανάπτυξη, ναι, προβλέπεται να χτιστούν τα κτέλ, να μεταφερθούν όλα τα κτέλ, που είναι δήμο εγάλεο πια. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν τι σχεδιασμό υπάρχει, όπου σε ένα ακριβώς σημείο τη πόλη συγκεντρώνονται ένα τεράστιο μόλ 35.000 επισκέψεων την ημέρα, ναι, τα κτέλ περίπου το ίδιο, 35.000. Συν το γήπεδο. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί μια χαλκίδα. Δεν μπορεί μια χαλκίδα. Έχουμε πάει όλοι στο Βοτανικό όπως είναι σήμερα και ξέρουμε. Εάν δεν είχαν γίνει αυτές οι παρεμβάσεις από την πλευρά σας, ναι, και ορισμένων κατοίκων, τότε πάλι που τους είχατε βάλει εσείς. Και σήμερα είχε τελειώσει το μόλ αυτό, ναι, και είχαμε αυτή την περιοχή να είναι σε άλλη κατάσταση, θα ήταν χειρότερα ή καλύτερα? Καταρχήν, να μην λέτε τους βάλατε εσείς. Κανείς δεν βάζει τους κατοίκους. Οι κάτοικοι έχουν και αξιοπρέπεια. Έχουν και αξιοπρέπεια. Μπήκαν μόνοι τους. Εσείς δεν κάνετε τώρα. Εγώ λέω πώς θα ήταν ο Βοτανικός σήμερα. Παίζει ρόλο. Εάν είχε ένα μόλο όπως το Μαρούσι. Θα σας πω πώς θα ήταν ο Βοτανικός. Εκεί πέρα που προβλέπεται να χτιστεί πάρκο, θα ήταν ένα μόλο. Έτσι ακριβώς θα ήταν. Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Δηλαδή ότι αν στη γειτονιά σας έχει ένα μικρό οικόπεδο το οποίο το έχει απαλωτριώσει ο Δήμος και σκοπεύει να το κάνει πάρκο, επειδή δεν το κάνει γιατί δεν έχει λεφτά, εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν να πάει στο μόλ, πρέπει να μπει ένα μόλ. Και οι άλλοι στο άλλο, στα σπάτα. Και τι θα πει αυτό. Και οι τρίτοι στα άλλα. Ναι, και τα μισά καταστήματα στο κέντρο είναι κλειστά. Θέλετε να το συζητήσουμε περί αυτή τη βάση? Άμα θέλετε, το συζητάμε. Όχι, δεν συζητάμε άλλο. Αυτό είναι σε αλυσίδα. Έχουν σχέση μεταξύ τους. Ελάτε, παιδιά. Εκεί δεν είχε μαγαζιά να κλείσουν. Συγγνώμη, αλλά για να κλείσουμε ένα άλλο θέμα το οποίο ακούστηκε για μας είναι πολύ σημαντικό. Αυτά που λέει ο κύριος Καμίνης περί της κοινωνικής του πολιτική, δυστυχώς είναι φούμαρα. Δεν ισχύουν. Γιατί δεν ισχύουν? Λέει ο κύριος Καμίνης, εγώ ευεργετώ 20.000 άτομα. Βγάζει ένα non-paper προχτές, το οποίο λέει: κάνω αυτό, στεγάζω 120, ταΐζω 1.300, έχω 4.000 στον κόσμο αλληλοβοήθειας, έχω και 5.000 παιδάκια που ταΐζω στους παιδικούς σταθμούς. Τα αθρίζουμε όλα αυτά τα νούμερα που είναι ετερόκλητα, δεν αθρίζονται, αλλά ας πούμε, τα αθρίζουμε και μας βγαίνει ένα νούμερο 12.000. Θα το δείτε, εγώ τα άθρισα. Δηλαδή, θέλω να σας πω, δεν το κάνει η ανοιχτή πόλη για σακελαρίδες. Λοιπόν, τα αθρίζουμε και βγαίνουν 12.000 άτομα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Τα παιδάκια των παιδικών σταθμών που τα ταΐζει ο Δήμος, που είναι συμβατική υποχρέωση, μπαίνουν στην κοινωνική έχει πολιτική. Και ατζέντα, ο κύριος προσέξτε Καμίνης, να δείτε, προσέξτε να δείτε. Και τα 4.000 άτομα του κόμβου αλληλοβοήθειας δεν τους παρέχει κάτι. Είναι γραμμένα απλώς εκεί και αν έχει, αν έρθει χορηγία, αν περισσέψουν τρόφιμα, τους θα δίνει. Όχι, διότι υπάρχουν και χορηγίες βεβαίως και